Μια καλή αρχή είναι το ίμιση μιας πετυχημένης προσπάθειας που έπεται. Έτσι και η δική μας αρχή μας βρίσκει στο βουνό για μια εβδομάδα κουραστικής προετοιμασίας, παρέας και διασκέδασης. Η επιστροφή στην πόλη θα μας βρει να προετοιμάζουμε το χώρο μας ώστε να υποδεχτούμε το σύνολο των τζουντόκα μας, το νέο τμήμα της πυγμαχίας και τα καινούργια παιδιά που θα έρθουν να γίνουν κομμάτι της ομάδας μας και του αθλήματός μας. Καθώς ο μήνας του Σεπτεμβρίου θα προχωράμε προπονήσεις, το τέλος του θα μας βρει στο διασυλλογικό τουρνουά αμιντέου, στον πρώτο αγώνα τεστ της χρονιάς. Το πρόσημο είναι θετικό και οι αθλήτριες και οι αθλητές μας έχουν επιστρέψει στη φόρμα που πρέπει. Ο Οκτώβριος είναι πάντα για εμάς μήνας δραστήριος και γεμάτος εξωστρέφεια. Θα δώσουμε για άλλη μια φορά αίμα στην τράπεζα του Συλλόγου, θα φέρουμε ομάδες προσκόπων σε επαφή με το άθλημα του τζούντο και θα ταξιδέψουμε στη Βουλγαρία για το διεθνές τουρνουά Ίλινδεν με συμμετοχή 900 αθλητών και αθλητριών. Στις 28 Οκτωβρίου, γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα τζούντο, θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια δράση με γονείς και παιδιά, που οι μαθητές μετατρέπονται σε δασκάλους, διδάσκοντας το δρόμο της ευγένειας στον μπαμπά και τη μαμά. Φθινόπωρο πια, και ο 11ος μήνας του χρόνου μας βρίσκει να επιμορφωνόμαστε σε σχέση με τη διαχείριση του άγχους της επίδοσης των παιδιών στους αγώνες, να ανεβάζουμε ρυθμούς αθλητικούς στην πυγμαχία και να παλεύουμε και πάλι στη γειτονική Βουλγαρία, φέρνοντας πίσω εμπειρίες, μετάλλια και μαθήματα. Το Δεκέμβριο, οι μικρότεροι αθλητές μας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους παλεύοντας με άλλα παιδιά σε γειτονικούς συλλόγους, θα επισκεφτούμε το Πετρίτσι για να αγωνιστούμε ξανά σε διεθνές τουρνουά του εξωτερικού και επιστρέφοντας με μπαταρίες φορτισμένες και σπουδαία αποτελέσματα, θα περάσουμε όλοι μαζί τις γιορτινές μας μέρες, μετατρέποντας τον ντότζο σε χριστουγεννιάτικο Λούνα Πάρκ, μαζεύοντας τρόφιμα για οικογένειες που το έχουν ανάγκη και διανυκτερεύοντας όλοι μαζί σε μια βραδιά σινεμά στο τατάμι. Καθώς ο Ιανουάριος περνά, οι προπονήσεις των παιδιών καλά κρατούν και ο Φεβρουάριος μας κλείνει το μάτι, μιας και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι πρώτων πυλών. Θα ταξιδέψουμε στη Λάρισα, μια δυνατή ομάδα 11 αγοριών και κοριτσιών. Θα επιστρέψουμε με 3 πανελλήνια μετάλλια και άλλα 3 παιδιά μας να έχουν καταφέρει να κερδίσουν την 4η θέση, παίζοντας τους μικρούς τελικούς. Η προσπάθειά μας απέφερε τους καρπούς που περιμέναμε. Μάρτιος και οι απόκριες βρίσκουν τα μικρότερα παιδιά να διασκεδάζουν μασκαράδες και να προπονούνται για τους αγώνες που έπονται. Οι μεγαλύτεροι συνεχίζουν την αγωνιστική τους πορεία προπονούμενοι στην Αθήνα μαζί με αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ευρώπη και στο τέλος του μήνα στη Sport Expo θα παρουσιάσουμε το άθλημά μας στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο, τόσο οι νεότεροι αθλητές και αθλήτριες, όσο και οι έφηβοι, θα αγωνιστούν στον τελευταίο αγώνα τεστ πριν τα βαλκανικά πρωταθλήματα που περιμένουν τους πρωταθλητές του Συλλόγου μας το καλοκαίρι, φέρνοντας ξανά στο Σύλλογο τη χαρά της νίκης, της συμμετοχής και της προσπάθειας. Ο Ιούνιος, μήνας μελέτης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις ζωνών των παιδιών, μας βγάζει έξω από το χώρο μας και επιλέγουμε το φυσικό περιβάλλον για να περάσουμε τη δοκιμασία των εξετάσεων, να αποσυμφορηθούμε από τις δυσκολίες της χρονιάς και να γίνουμε παρέα. Θα ακολουθήσει το ενδοσυλλογικό τουρνουά του Ορίωνα, με παιδιά χαρούμενα και αποδοτικά, που δεν φοβούνται να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους, σε μια εκδήλωση που τα προετοίμασε ιδανικά για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν στην αθλητική τους ζωή. Με τον Ιούλιο να αποτελεί το πέρας της αθλητικής χρονιάς, τα παιδιά στις κατηγορίες των εφήβων και νεανίδων, μια σφιχτοδεμένη ομάδα, θα συνεχίσουν την προπόνηση ακούραστα. Τα βαλκανικά πρωταθλήματα περιμένουν 2 από εμάς. Θα επιστρέψουμε από αυτά με 2 τέταρτες θέσεις, έχοντας παίξει με τους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες των Βαλκανίων και έχοντας φτάσει μέχρι και τους μικρούς τελικούς των κατηγοριών. Ο Ρίωνας, άλλη μια χρονιά κουραστική και έντονη, παρέμεινε μια σφιχτοδεμένη ομάδα που προχώρησε ξέροντας να περιμένει τα αποτελέσματα της προσπάθειάς της και τελικά να τα γευτεί. Γιατί, όπου υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει πάντα και ανταμοιβή. Καλή χρονιά!